τον κόδωνα του κινδύνου Κρούιο ή έγα του Σύρου πρόσφυγε. Σύμφωνα με την έκθεση τη ΥΠΑ τη Αρμοστία, ο αριθμό των προσφύγων από τη Συρία ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια. Ενώ μόνο το 24% του απαιτούμενου ποσού για ανθρωπιστική βοήθεια είχε εκταμιευθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Από το συνολικό αριθμό των καταγεγραμμένων προσφύγων, πάνω από 1.800.000 βρίσκονται στην Τουρκία και περίπου 1.200.000 βρίσκονται στο Λίβανο. Ξεπερνούν τους 600.000 οι πρόσφυγες στην Ιορδανία. Οι υπόλοιποι έχουν βρει καταφύγιο στο Ιράκ, την Αίγυπτο και άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η Τουρκία αποτέλεσε τον βασικό προορισμό των Σύρων. Σχεδόν το ίμιση του συνολικού αριθμού των προσφύγων βρίσκεται εκεί. Από αυτούς, μόνο οι 278.000 φιλοξενούνται σε καταβλισμούς όπως αυτός. Εν αναμονή ενός νέου κύματος Σύρων που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους εξαιτίας των τζιχαντιστών, οι τουρκικές αρχές στείλουν νέους καταβλισμούς για τη φιλοξενία τους. Ένας στους 4 ανθρώπους που ζουν στο Λίβανο είναι πρόσφυγας. Η επίδραση του Συριακού Εμφυλίου εδώ είναι μεγάλη. Από τις αρχές Μαΐου, η χώρα έχει σταματήσει να υποδέχεται πρόσφυγες και για να ταξιδέψει κάποιος Σύρος στο Λίβανο, απαιτείται βίζα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 55% των προσφύγων στη χώρα ζουν σε καταβλισμούς και στερούνται την πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Στην Ιορδανία βρίσκονται περισσότεροι από 600.000 πρόσφυγες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 9 στους 10 ζουν με λιγότερα από 3 ευρώ την ημέρα. Η ύπατη αρμοστία καταδικάζει την παιδική εργασία, την επαιτία και τους γάμους ανηλίκων εξαιτίας της φτώχειας. Η έκθεση εκτιμά πως 7.600.000 είναι οι εκτοπισμένοι εντός Συρίας και άλλοι 270.000 έκαναν αίτηση για χορήγηση ασύλου στην Ευρώπη. Η Σουηδία είναι η ευρωπαϊκή χώρα που φιλοξενεί τους περισσότερους πρόσφυγες από τη Συρία. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσμευτεί για την υποδοχή περίπου 60.000 προσφύγων φέτος, εκ των οποίων οι 40.000 θα προέρχονται από τη Συρία και την Ερυθρέα.